Ένα από τα πιο underrated TV anime είναι ανδιαφυσβήτητα ο αθλητισμός. Η ιστορία ενός πρωταγωνιστή με πάθος για ένα άθλημα που δεν ξέρει πώς να αποκαλύψει και να εκμεταλλευτεί τις ικανότητές του και με μόνο παρακινητή το πάθος του συνεχίζει άσκοπα να ελπίζει για ένα άπιαστο όνειρο μέχρι αυτό να καταρρεύσει και μέχρι να αντιληφθεί ότι αυτό που πραγματικά του λείπει δεν είναι σκληρή δουλειά, αλλά η σωστή ομάδα. Τα αθλητικά anime δίνουν βάση σε απομονωμένα άτομα που η δραστηριότητα που τόσο αγαπούν σταδιακά τους αλλάζει. Είναι ιστορίες για το πώς ένα όνειρο σε κάνει κομμάτι ενός συνόλου και πώς αυτό σε βοηθάει να γίνεις άλλος άνθρωπος. Γιατί στο τέλος του αθλητικού άνιμε, ο πρωταγωνιστής δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει ότι οι περισσότερες αθλητικές ιστορίες φτάνουν στο κορύφωσή τους όταν η ομάδα γίνεται ένα. Όταν ο αλήτης, ο αδιάφορος, ο φοβισμένος, ο ανταγωνιστής και ο πρωταγωνιστής βάζουν στην άκρη τις διαφορές και τους φόβους τους και εναντιώνονται στο βασιλιά του αγαπημένου του σπορ που μέχρι τότε τους υποτιμούσε με έναν και μόνο σκοπό. Να αποδείξουν τι πραγματικά αξίζουν. Τι γίνεται όμως όταν μια σειρά έρχεται να προκαλέσει αυτή την εξίσωση και να αφαιρέσει τον παράγοντα ομάδα? Γίνεται το Blue Lock. Πιθανότατα μία από τις πιο απίστευτες αθλητικές σειρές των τελευταίων εποχών, και μάλιστα δικαιολογημένα, το Blue Lock δεν ήταν ένα θαύμα που έγινε γνωστό ξαφνικά μετά την ανακοίνωση του άνιμε, ήταν μία σειρά που για χρόνια ακουγόταν ακόμα και στο ελληνικό community. Με πολύ κόσμο να μου προτείνει το μάγκα ως το καλύτερο αθλητικό μάγκα που έχει βγει ποτέ. Με σχέδιο το οποίο κομπλιμεντάρει την πανέμορφη και πανέξυπνη ιστορία του, μέσα στον πάθος και στην ένταση που αγνοεί το συνηθισμένο στίγμα που έχουν οι αθλητικές σειρές, ότι μιλάνε για αθλητισμό. Για φύγαμε. Τώρα έρχεται! Και αντιθέτως αριστεύει σε κάθε τομέα, δίνοντας έτσι κάτι για όλους. Τους παιδοσφαιράκηδες, τους ανιμάκηδες, τους λάτρεις των άνιμε κλισέ και φυσικά τους παθιασμένους με τις οπτικές μεταφορές και την υπερβολή σε κάθε πάνελ. Έμπαινα Facebook. Έμπαινα Instagram. Discord. Αλλά πρέπει να καταλάβετε κάτι. Όταν ο κόσμος μου στέλνει μάγκα που κατά τη γνώμη του είναι masterpieces και must read, προτείνοντάς μου ιστορίες όπως το Redo of a Hero, έχω αρχίσει να τρομάζω με αυτά που βλέπω. Έτσι αποφάσισα να μην δω τίποτα μέχρι την εκκίνηση του άνιμε. Κάτι που θα έλεγα, αν δεν τύχαινε να βρω τον πρώτο τόμο ένα βράδυ στο Book Depository και κοιτώντας το πορτοφόλι μου που ήταν σχεδόν άδειο και τους απλήρωτους λογαριασμούς σιγά σιγά να ανεβαίνουνε, αποφάσισα να γίνω. Το έτος είναι 2018. Το ιαπωνικό ποδόσφαιρο συναγωνίζεται και επίσημα το ελληνικό, με την Ιαπωνία να μην μπορεί να περάσει ούτε στους 16 και με τον άνιμε Μαρινάκι να μην νοιάζεται για το μέλλον της Ιαπωνίας όσο αυτός βγάζει χρήματα. Αλλά η μικρή πιστή στο ιαπωνικό ποδόσφαιρο Τζαπανούλα με το όνομα Άνρι δεν θα το αφήσει να περάσει. Γιατί το όνειρό της είναι η Ιαπωνία να νικήσει στο World Cup. Θα μου πεις, εδώ η Ελλάδα πήρε Euro. Άρα φαντάζομαι όλα γίνονται. Έτσι, η Άνρι αποφασίζει να ξεκολλήσει την Ιαπωνία από το ομαδικό φλόρικο ποδόσφαιρο βασισμένο στις πάσεις και άλλες τέτοιες μπούρδες που η μοντέρνα γενιά έχει μάθει από κατώτερα μάγκα, και να φτιάξει μια νέα ομάδα με προπονητή τον Τζιμπάτσι Ίγκο. Μεταφερόμαστε σε ένα ηλικιακό αγώνα, και εδώ γνωρίζουμε τον πρωταγωνιστή μας τον Ισάκη Γιοίτσι, μανιακό ποδοσφαιρόφιλο και ένα βήμα μακριά από την εκπλήρωση του στόχου του. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο τοπικό γήπεδο της Κάτω Τούμπας, που μάλλον ο Δήμος ξέπλαινε χρήμα και το έκτισε στο μέγεθος του Παρακανά. Με 100.000 κόσμο να βλέπει ένα μάτσο σκοτιαρόπεδα να παίζουν ένα αγώνα πρόκρισης. Ναι, καλά ακούσατε, όχι τελικό, αλλά αγώνα πρόκρισης. Μεταξύ δύο ομάδων που ούτε το όνομά τους δεν ακούγεται. Σε κάνει να αναρωτιέσαι πού τους βρήκαν όλους αυτούς και τους φέρανε. Ισάγει με την μπάλα, Ισάγει με εκπληκτική κίνηση που δεν χρησιμοποιεί ποτέ ξανά. Φλάρει τον αντίπαλο, Ισάγει τέα τέτ με το τέρμα. Ισάγει ένα βήμα μακριά από την νύχτα. Ισάγει επιλέγει να δώσει την μπάλα στο συμπέκτη, το NPC βαράει σουτ. Και το χάνει ο μαλάκας, δεν περιγράφω άλλο, δεν περιγράφω άλλο. Μία δουλειά έχει ο πρωταγωνιστής και το έλυσε. Μία δουλειά. Σου το έστησε μέχρι και ο μαγκάκα και πάλι το έχασες. Τι τρόμασες εσύ! Και ο κολλητός όχι μόνο χάνει το σουτ, όχι μόνο χάνει την μπάλα, αλλά το κάρμα του έρχεται μπούμεραγκ και τρώνε και γκολ με αποτέλεσμα να χάνουν τον αγώνα. Και ο Μπλεμάλης Κανέκι το πήρε πολύ όρημα. Βλαστημία θα πείτε, η δύναμη της φιλίας έχασε σε ένα αθλητικό μάγκα? Ποιος έγραψε κάτι τέτοιο?
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στα αθλητικά άνοιγμα για το ποδόσφαιρο είναι η δίψα των επιθετικών για το spotlight και τα goal. Οι επιθετικοί πρέπει να ανατομίσταροι στο σημείο που να το φωνάζουν. Ακόμη και το πίσω μέρος του μάγκα το λέει. Δες, είσαι ο μεγαλύτερος εγωίσταρος του κόσμου. Μπρο, δεν διαβάζεις το μάγκα σου. Τι παίζει. Όπως είναι τυπικό σε ηλικιακά ματσάκια, η ομάδα που νικάει έχει από πίσω χορηγούς, 60 δημοσιογράφους γύρω του, 8 τρισεκατομμύρια οπαδούς. Ξέρετε, τα τυπικά που έχει κάθε ηλικιακό ματσάκι πρόκρισης. Και η σειρά είναι ανελέητη. Ο πρωταγωνιστής έχασε το ματς, οι τριτοειτές σενπάι φεύγουν χωρίς να σηκώσουν την κούπα. Κάτσε, τι έγινε. Αγόρασα τον πρώτο τόμο και σκύπαρα στο τέλος. Φυσικά, μιας και είμαστε σε μάγκα ή άνιμε, εξαρτάται τι από τα δύο θα δείτε όταν βγει αυτό το βίντεο. Fun fact, το βίντεο το έγραφα ένα μήνα πριν και το άνιμε. Και μαντέψτε τώρα τι γίνεται. Ο πρωταγωνιστής συμπεριφέρεται λες και η καριέρα του. Ξέρετε ποια καριέρα. Αυτή που δεν έχει αρχίσει ακόμα. Τελείωσε. Φταίει ότι είναι και στην κρίσιμη ηλικία των 17. Μετάφραση σε άνιμε χρόνια είναι δύο βήματα πριν τη σύνταξη. Και ο πρωταγωνιστής μας, έχοντας χάσει, αναρωτιέται ποιο ήταν το μεγαλύτερο του λάθος. Τι κι αν σούταρα. Τι κι αν άναβα το σαρίγκαν μου. Γιοίτσι, δικέ μου, ηρέμησε. Το κλάμα στα αθλητικά μάγκα έρχεται στη μέση. Βιάζεσαι, παρταλιός. Η ιστορία όμως θυμάται την αθλητική. Έτσι με το που πάει σπίτι ο Κανέκη. Σοβαρά, προσπαθώ να τα αποφύγω, αλλά δεν γίνεται. Σε αυτό το πάνελ είναι ολόιδιοι. Μαθαίνει ότι καλέστηκε σε μια μυστική εκπαίδευση. Ποιος τον κάλεσε? Πού τον σκάουταραν? Σιγά μας πουν. Όχι σοβαρά! Ποιος ακριβώς σκάουταρε τον Κανέκη από τα Πετράλωνα που παίζει επιθετικό στον πανηλιακό Γιοκοχάμα? Αυτή την περίοδο παίζει ταυτόχρονα και το Άο Άσι. Κάτσε. Τη σεζόν που έγραφα το κείμενο έπαιζε και το Άο Άσι. Ποδοσφαιρικό κι αυτό. Με πλοκή ότι ο πρωταγωνιστής παίζει στην Αναγέννηση Καρδίτσα Θόκιο και το σκάουτινγκ του είναι τέρμα φυσιολογικό. Απλά τυχαίνει ένας προπονητής σε ένα ταξίδι να κοντοστέκεται σε ένα παιχνίδι και βλέποντας ένα παίκτη με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, του μαθαίνει μια πάσα με την μπάλα και λόγω της αποφασιστικότητάς του αποφασίζει να του δώσει μια ευκαιρία για ένα δοκιμαστικό. Αντιθέτως, στο Blue Lock, λογικά αυτοί που σκαουτάρουν θα είναι σαν τους κάμεραμάν στα βίντεο του TikTok. Στο δρόμο για τα δοκιμαστικά, βλέπει τον τύπο που του κάρφωσε το τελικό γκολάκι και. Καλησπέρα, ταλεντάρες που θέλετε διδαχή. Είμαι η Χελένα από το Attack on Titan, αν ήταν άντρας και είχε βάψει το μαλλί της μαύρο, και σας μάζεψα εδώ για να φτιάξω τον απόλυτο επιθετικό. Γιατί να μην γίνουμε όλοι επιθετικοί? Ποιος μίλησε? Ποιος το μίλησε? Εγώ. Lock off. Καλώς ήρθατε στο Blue Lock. Καλά, προφανώς κανένας δεν πρόκειται να αφήσει τη ζωή του για ένα ανάκυρο που λέει για απόλυτους επιθετικούς και. Ναι, πάνε όλοι, οκ. Okay. Σταματάω να μιλάω, φτάνει, προχωράμε. Και no joke. Αν και στην αρχή περίμενα να είναι πιο κακός. Ο Χίντε, σοβαρά, what the fuck, τι γίνεται? Alternative Universe του Tokyo Ghoul βλέπω με ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο τυπάκι και υποστηρίζει την ομάδα του αλλά και τον πρωταγωνιστή. Αλλά το μάγκα δεν τρέπεται και σου λέει κυριολεκτικά στη μούρη ότι για να πετύχεις την μπάλα, καλύτερα να κοιτάς τον εαυτό σου. Δίνοντας μας έτσι ατάκες από διάσημους παίκτες και κάνοντας επίσης μια αποδόμηση της βάσης των αθλητικών άνιμε. Που ασχέτως αν προωθούν το ομαδικό πνεύμα, έχουν πάντα έναν πρωταγωνιστή που είναι τέρμα παρτάκιας στο σημείο που να τσακώνεται με την ομάδα όταν δεν έχει όλη την ώρα την μπάλα. Ο μοναχικός ήρωας πρέπει να σταθεί πάνω από 299 πτώματα. Ω Μιτζι, τι μάγκα είναι αυτό! Παιδιά, ηρεμήστε! Ο τύπος μπαίνει να παίξει μπάλα, όχι να σκοτώσει τον Γκρίφιθ. Αλλά δεν έχουμε χρόνο για αυτά. Δοκιμασία 1. Πρέπει να χτυπήσει κάποιον άλλον πριν τελειώσει ο χρόνος, αλλιώς κόβεσαι και δεν μπορείς να παίξεις ποτέ ξανά σε παγκόσμια διοργάνωση. Ένα παιχνίδι μήλα μέχρι θανάτου. Καλά, Squid Game, ο πατέρας σου είναι το Blue Lock. Και όπως ήταν αναμενόμενο, από το πρώτο δευτερόλεπτο αρχίζουν οι πουστιές. Μια κλωτσιά στη μούρη εδώ, ο Ντούκι Ίτσικο τραβάει ένα σουτ στον πρωταγωνιστή και τον κάνει να βγάλει καμπούρα στην πλάτη, λες και είναι ο Πίκολο και τον βάρεσε ο 17, αλλά με τον πρωταγωνιστή να είναι στα πρόθυρα να χάσει και με τον πιο αδύναμο να έχει πέσει, η λύση είναι απλή. Χτύπα τον και σώζεσαι. Τσιγάνα. Κονο μαμάζα. 今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。 Αλλά και φυσικά δεν τη δέχεται. Γιατί για να γίνεις top of the top πρέπει να είσαι εγωιστής. Πρέπει να προκαλείς τους καλύτερους και να τους ξεπερνάς. Και εδώ ξεκινάει η καλύτερη σκηνή. Με το ψυχάκι από πριν να κρύβει την μπάλα, να γυρνάει γύρω-γύρω δίνοντας τελική πάσα στον πρωταγωνιστή που σουτάρει και χτυπάει αυτόν τον κακομύρι στη μούρη. Κυριολεκτικά, ο μόνος χαρακτήρας αυτή τη σειρά που ήταν καλό παιδί από την αρχή και έφαγε την κλασική μπαλιά που τρώγαμε στο δημοτικό. Είναι μια απίστευτα θεαματική σκηνή και αυτό που ακολουθεί είναι ακόμη καλύτερο. Με τον Κύρα να ξεσπάει για την ήττα του και με τον Γκότς να το ξεφτιλίζει, εξηγώντας ότι είχε χρόνο να κάνει κάτι, αλλά δεν το έκανε. Και η ιστορία ολοκληρώνεται με τον σπόρο του ατομιστή να έχει ριζώσει βαθιά μέσα στην καρδιά του πρωταγωνιστή, πιθανότατα αποδεικνύοντας ότι είναι 10% παραπάνω Έλληνας από πριν, και με όσους μείνανε να δημιουργείται η ομάδα Blue Lock Z. Και αυτό είναι το motherfucking Blue Lock! Μια ποδοσφαιρική σειρά δομημένη σαν survival game, με έναν πρωταγωνιστή που πρέπει να ξεγράψει την προσωπικότητά του και να αλλάξει αν θέλει να επιζήσει και να πετύχει το όνειρό του, σε μια ιστορία που κυριολεκτικά πετάει τα αθλητικά κλισέ από το παράθυρο, ώστε να σου πει το μοιράει νίκη με τόπι. Το Blue Lock μπήκε δυναμικά με έναν παντοδύναμο τόμο, σε μια σειρά που βασίζεται στο αγνό, καθαρό hype.
πρόβλημα με το animation στα αθλητικά άνιμε είναι ο ίδιος ο αθλητισμός. Πιο συγκεκριμένα, ότι σε ένα άθλημα τα πάντα πρέπει να κινούνται. Και δεν είμαστε στα έτη, με τον Τσουμπάσα να θερίζει το γήπεδο για 10 επεισόδια, λες και πάει μαραθώνιο. Θες κίνηση, αλλά ταυτόχρονα εναλλαγή σκηνών συνεχώς. Θες ο παίκτης να αλλάζει θέση στο γήπεδο, αλλά όχι να τηλεμεταφέρεται. Και όλα τα στιγμιότυπα όπου ο τυχαίος χαρακτήρας πηγαίνει από το σημείο Α στο σημείο Β, ξοδεύουν χρήματα και χρόνο. Και είναι σοκαριστικό μετά από όλο αυτό το hype να σας απογοητεύσω για το anime adaptation. Και φυσικά θα το κάνω, γιατί το anime adaptation του Blue Lock είναι pure hype. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη μεταφορά, γιατί απλά δείτε τα panels του manga, αλλά με κάποιο τρόπο τα κατάφεραν. Διατηρώντας το μοτίβο της σειράς, το στούντιο έγινε εγκοίστο και αγνώρισε τα πάντα ώστε να εξασφαλίσει ότι θα παιχτούν 24 επεισόδια συνεχόμενα και κανένα σημαντικό στιγμιότυπο δεν θα δείχνει άσχημο. Το Blue Lock τα αγνώρισε όλα. Έχεις μία από τις πιο περίπλοκες σκηνές του κόσμου του animation με κυριολεκτικά κομμάτια puzzle να χάνονται και να εμφανίζονται και ταυτόχρονα μου έχεις τους 3D χαρακτήρες του πανηγυριού να κάνουν βόλτα. Αλλά ξέρεις κάτι, λένε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και σε αυτή την περίπτωση, συμφωνώ. Η ποιότητα που πήραμε σε αντάλλαγμα των σκηνών που θυσιάστηκαν δεν με ενοχλεί καθόλου. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν κόβει τίποτα από τη γενική εμπειρία της σειράς. Το Blue Lock εμφανίστηκε στην πιο στακαρισμένη σε ποιότητα σεζόν, με τον Bleach, τον Chainsaw Man, το τέλος του Mob και τον Bots να κυβερνούν και με κάποιο τρόπο κατάφερε να ξεχωρίσει. Και η ειρωνία του Blue Lock είναι ότι για να επιβιώσει σε μια σεζόν που κυριαρχούσε το πραγματικό hype, ήταν να δημιουργήσει το απόλυτο hype train. Ένα τεράστιο μακελιό με όλες τις λεπτομέρειες να πετιούνται από το παράθυρο, μόνο και μόνο για να μας γεμίσει με απίστευτες απρόβλεπτες σκηνές hype. Το Blue Lock καταφέρνει να σε βάλει σε μια συνεχόμενη έκσταση, με τα πρώτα επεισόδια να γίνονται όλο και πιο υπερβολικά. Με τον πρωταγωνιστή να χτυπάει πάτο, να του δίνεται ελπίδα, να φτάνει στην κορυφή, μόνο και μόνο ώστε να ξαναχτυπήσει πάτο. Είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρήσεις τέτοιους ρυθμούς αφήγησης, ώστε να αποφύγεις να χαρακτηριστείς ως η έτσι σειρά του ποδοσφαίρου. Και το Blue Lock το αντιλήθηκε αυτό. Και όχι μόνο ασπάζεται την ιδέα, την πήγε στο 1 εκατομμύριο, με τους παίκτες να μανιάζονται σε σημείο τρέλας κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακολουθώντας έτσι το μοτίβο του εγωιστή που από την αρχή η σειρά του είχε κάνει πυρήνα της ιστορίας της. Οι χαρακτήρες έχουν άβρες, έχουν μάτια που λάμπουν, μοιάζουν στα Super Saiyan. Τι παραπάνω να ζητήσεις? Η σειρά έχει τα πάντα και σε κάνει να βάλεις το λόγο της πάνω σε μπλουζάκι δίπλα σε tribal. Με μόνο σκοπό να εξυπηρετήσει το hype factor που έχουν μέσα τους όλοι οι anime fans, δείχνοντάς ότι οι χαρακτήρες δεν νοιάζονται για την νίκη. Διψάνε για την νίκη. Μανιάζονται για την νίκη. Το hype που νιώθουμε ενώ βλέπουμε τη σειρά δεν πηγάζει από τα special effect και τις finishing moves, πηγάζει από τους ίδιους τους χαρακτήρες. Αν έδινα κάτι στο Blue Lock, θα έλεγα ότι τελειοποίησε την τέχνη του hype. Και οι αντιδράσεις των χαρακτήρων δεν είναι υπερβολικές χωρίς λόγο. Το να συμμετέχεις στο Blue Lock είναι κυριολεκτικά σαν να πέσει τη ζωή σου κοροναγράμματα. Περνώντας από την πόρτα, υπογράφεις ένα συμβόλαιο ότι η αποτυχία ισοδυναμεί με εξωστρακισμό από το ποδόσφαιρο στη χώρα σου. Η έννοια του εγωιστή δεν περιορίζεται απλά σε θεωρίες και μεγάλα λόγια. Δεν πας στο Blue Lock για να γίνεις εγωιστής. Γίνεσαι εγωιστής για να επιζήσεις στο Blue Lock. Και η μετάβαση του πρωταγωνιστή και των υπολείπων σε εγωιστές είναι από τις δυνατότερες στιγμές της σειράς. Κανένας δεν είναι φίλος σου. Όλοι είναι εργαλεία για την επιτυχία σου. Είναι σκαλοπάτια που πρέπει να πατήσεις για να φτάσεις στην κορυφή. Και όταν αντικρίζουν την ήττα, ίσως αντικρίζουν το τέλος της ίδιας τους της ζωής. Γιατί για τους διαγωνιζόμενους, η μπάλα είναι η ζωή τους. Η σειρά εμβαθύνει στα ιδανικά ενός καλού επιθετικού και είναι σοκαριστικό ότι μετά από όλα αυτά που είπα περί hype και επιφανειακής διασκέδασης, παραδέχομαι ότι έχει πραγματικά βάθος. Με το μεγαλύτερο μυστήριο να μην είναι πόσο η σάγη θα σταθεί στην κορυφή, αλλά πόσες 10 άτομα που προσπαθούν να καταβροχθήσουν το ένα το άλλο θα καταφέρουν να ενωθούν σε ένα. Και το δεύτερο μέρος της σειράς εκμεταλλεύεται πλήρως αυτή την ιδέα. Με αγώνες επιβίωσης, αλλά με τη χαμένη ομάδα να αναγκάζεται να δίνει ένα παίκτη της στον αντίπαλο. Όχι μόνο φέρνοντάς την ένα βήμα πιο κοντά στον αποκλεισμό, αλλά καταστρέφοντας και κάθε μορφή στρατηγικής που υπήρχε ως τώρα, εξηγώντας ότι η επιβίωση δεν βασίζεται στην ομάδα. Η επιβίωση βασίζεται σε εσένα. Και για να αλλάξεις, πρέπει να καταβροχθείς τους πάντες. Ο χθεσινός φίλος είναι σημερινός εχθρός. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να τον μισήσεις.
Γιατί όπως και εσύ, παίζει το ίδιο παιχνίδι επιβίωσης. Και ο χρόνος που είχατε μαζί σαν φίλοι, επιτρέποντας σας έτσι να μάθετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αλουνού, γίνεται δίκοπο μαχαίρι. Γιατί αυτά τα πλεονεκτήματα θα προσέχει σε εσένα όταν παίζετε αντίπαλοι. Και αυτά τα μειονεκτήματα θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Και αν δεν μπορείς να επιβιώσεις, το φταίξιμο είναι καθαρά δικό σου. Έχω δει τη σειρά κοντά 4 φορές και η κατακλείδα είναι ότι είναι ένα απίστευτο ταξίδι hype. Με χαρακτήρες μανιασμένους να κυνηγήσουν την μπάλα, με finishing moves που κοντράρουν τις πιο iconic στα μεγαλύτερα shonen και με μονολόγους μέσα στην υπερβολή. Με το επίκεντρο να είναι η πιο βασική ιδέα, ότι η επιτυχία βασίζεται σε εσένα. Αλλά δεν σταματάει μόνο εδώ. Όσο και αν τον Blue Lock προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα hype train, στην πραγματικότητα είναι μια καλοδουλεμένη ιστορία και εκμεταλλεύεται το αντικείμενό της. Το Blue Lock δεν εκμεταλλεύεται απλά το ποδόσφαιρο, κάνει το ποδόσφαιρο τον πυρήνα του. Το ποδόσφαιρο καθορίζει πώς θα αναπτυχθούν οι χαρακτήρες και πώς θα δημιουργήσουν δεσμούς, δείχνοντας ότι οι δημιουργοί δεν επέλεξαν απλά ένα άθλημα που τους άρεσε. Διάλεξαν ένα άθλημα που ήταν πραγματικά παθιασμένοι με αυτό. Το Blue Lock δεν αφορά ιδεαλισμούς και μεγάλες ιδέες. Είναι η προσπάθεια να βγεις από μία άβυσσο. Μία κόλαση που για να κυριαρχείς πρέπει να αλλάξεις τον εαυτό σου. Γιατί στον πάτο της αβύσσου δεν υπάρχει ομαδικό πνεύμα. Δεν υπάρχει περηφάνεια. Υπάρχεις μόνο εσύ. Θα μείνεις ένα τίποτα ή θα αλλάξεις. Λοιπόν, αν έφτασες εδώ, συγχαρητήρια, είσαι και επίσημα στο τέλος. Ελπίζω να πέρασες καλά. Ήθελα να σας εξηγήσω ότι το Blue Lock είναι κάτι παραπάνω από μια edgy σειρά και αντίθετα ότι έχει βάθος, αλλά κυρίως ότι είναι μια πάρα πολύ διασκεδαστική εμπειρία. Άμα δεν το έχετε ξεκινήσει, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα. Άρα μην χάνετε χρόνο. Βυθιστείτε σε αυτή την απίθμενη άβυσσο hype που λέγεται Blue Lock. Καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη και συνεχίστε να βλέπετε άνιμε. Κοιμήσου βαθιά, ολοένα και βαθύτερα, σε όνειρα γλυκά. Κοίτα! Καλώς ήρθες σπίτι, Τάντζιρο!